Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το ερώτημα. Υπάρχει δανεική προσπέλαση για μια λοβεκτομή? Η απάντηση μάλλον είναι όχι κατηγορηματικά και όπως κατηγορηματικά 100% δεν είναι τίποτα στην ιατρική. Ακόμα και το 99,9% οφείλουμε να το σκεφτούμε ότι δεν είναι 100%. Εάν ήταν η ανοιχτή θωρακοτομή, δεν θα χρειαζόταν για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφεραν οι προηγούμενοι συνάδελφοι να κάνουμε κάτι άλλο. Θα φτιάχναμε όλη μια μεγάλη θωρακοτομή και από εκεί και πέρα θα κάνουμε όλα τα χειρουργία και ζήτω τι όμορφα, τι καλά. Ή δεν θα υπήρχαν και παραλλαγές αυτές της θωρακοτομής. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν μειονεκτήματα σε αυτήν τη θωρακοτομή και δεν θα πω ότι είναι τα οικονομικά, χειρουργικά, επιπλοκές κλπ. Αυτά είναι όλα γνωστά και μπορούν να τα φανταστούν όλοι οι συνάδελφοι που μας παρακολουθούν. Άρχισε και η ίδια η θωρακοτομή να εξελίσσεται. Άρχισε από τις τομές τις μεγάλες, όπως είπατε, να πηγαίνουμε σε μικρότερες και φτάσαμε στις muscle sparing. Όπου εκεί ποιο ήταν το μεγάλο μειονέκτημα? Δεν έβλεπες ούτε την κορυφή, ούτε το διάφραγμα. Δεν μπορείς να δεις με το φως απ' έξω. Βάλαμε φώτα κεφαλής, βάλαμε κάμερα μέσα κλπ. Ώσπου, αντί να, αφού βλέπεις με κάποιο άλλο φως και μπορείς και χειρίζεσαι και κάποια εργαλεία ή τη τεχνολογία εδώ, έγινε το VATS το κλειστό. Τρεις πόρτες ή μία πόρτα, μία είσοδος για το VATS, δεν έχει σημασία, αλλά είναι η απαρχή όλων αυτών των καταστάσεων. 30% μετά από 40 χρόνια VATS, 30% των χειρουργών που κάνουν θωρακοσκοπικά λοβεκτομές μετά από 40 χρόνια, δεν το λες και επιτυχία. Που σημαίνει ότι και αυτή έχει κάποια προβλήματα. Σίγουρα ο λεμφαδενικός καθαρισμός έχει ξεκαθαριστεί από paper και κυρίως από μεταναλύσεις. Έκανα πρόσφατα μια παρουσίαση και το έχω στο νου. Δεν συγκρίνεται με την θωρακοτομή, δεν συγκρίνεται με το ρομποτικό. Το ρομποτικό υπερέχει. Ήρθε λοιπόν στο VATS ανοιχτό, ήρθε η ρομποτική χειρουργική, όπου σαν καινούργια μέθοδος κρίθηκε καταρχήν με το ενδοσκοπικό, το VATS, και κατά δεύτερο με το gold standard, που είναι η πλέον ευρέως και πιο αποδεκτή μέθοδος, η θωρακοτομή. Και κρίθηκε σε όλα τα σημεία και σε εκείνο που πονάει κάποιος είναι ο λεμφαδενικός καθαρισμός και είπαν ότι το ρομποτικό έχει καλύτερη, προσομοιάζει μάλλον με τις ανοιχτής θωρακοτομής στον λεμφαδενικό καθαρισμό. Και αυτό έχει νόημα, γιατί έτσι κάνεις καλύτερη σταδιοποίηση, μπορεί τα αποτελέσματά σου να είναι στην πενταετία χειρότερα από την VATS, αλλά επειδή κάνεις καλύτερη σταδιοποίηση έχεις μεγαλύτερα στάδια. Και γι' αυτό είναι χειρότερο, όχι γιατί είναι η μέθοδος δεν είναι καλή. Άρα λοιπόν, φτάσαμε στο ρομποτικό μετά από πολύ μεγάλο κόπο από την τεχνολογία, όπου και αυτό όμως έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ρομποτικά να κάνει λοβεκτομές. Δεν γίνεται. Θέλει εμπειρία. Είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα και θέλει εμπειρία. Εγώ δεν θα πω στα θωρακοσκοπικά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται εκεί, θέλει στην ανοιχτή. Γιατί το ρομποτικό εστιάζει σε ένα πολύ μικρό πεδίο μέσα στο χειρουργικό περιβάλλον. Και πρέπει να ξέρεις ή να φανταστείς στο μυαλό σου τι είναι πίσω, πάνω, κάτω ή που κόβω και που παρασκευάζω. Γιατί αν αυτό δεν το έχει σαν 3D μνήμη στο μυαλό, σίγουρα θα κάνεις λάθη και σίγουρα τα conversion θα είναι πολύ μεγάλα. Συμφωνώ με ό,τι υπάρχει και ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα, προσπαθώ να συνδυάσω τις διάφορες απόψεις. Και φυσικά λέγοντας ότι υπάρχει ιδανική λοβεκτομή, προσπέλαση για τη διενέργεια μιας λοβεκτομής, θα έλεγα εξαρτάται. Εξαρτάται από το χειρουργό, από την εμπειρία του, το πόσο έχει μάθει αυτά τα κομμάτια, το αν είναι νέος χειρουργός ή όχι. Εξαρτάται από τον ίδιο τον ασθενή. Ένας χειρουργός ο οποίος, γιατί και εγώ το έχω κάνει, που είναι
που κάνει γρήγορα μια ανοιχτή ή μια minimal θωρακοτομή και κάνει γρήγορα μια λοβεκτομή σε έναν άρρωστο ο οποίος είναι οριακός, είμαι σίγουρος ότι πρέπει να προτιμήσει αυτή τη μέθοδο και όχι να το βάλει σε ένα ρομποτικό, σε μια ρομποτική λοβεκτομή που θα κάνει τουλάχιστον 5-6 ώρες. Άρα γλιτώνεις το χρόνο της διασωλήνωσης, το χρόνο του χειρουργείου, οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει γρήγορα να πάρει μπρος ο ασθενής και αν είναι οριακός, αυτό το χρόνο το χρειάζεσαι να είναι υπέρ σου και όχι κατά σου. Από την άλλη πάλι, με τη θωρακοτομή μπορείς να κάνεις και μια ωραία διήθηση στα μεσοπλεύρια και να εξαλείψεις άμεσα τον πόνο που και εκεί χρειάζεσαι τον ασθενή να ανασάνει με το πρώτο ξύπνημα, να υποστηρίξει τον αεραγωγό, την αναπνοή του κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα υποκειμενικό κριτήριο και ένα κριτήριο το οποίο είναι όχι μόνο του χειρουργού του ασθενή, αλλά είναι και της κατάστασης. Ποιος θα έφτιαχνε μια κλειστή λοβεκτομή σε κάποιον ο οποίος έχει υποβληθεί σε χήμιο άκτινο ή χήμιο άνοσο ή άνοσο μόνο κλπ. Γίνεται τεράστια κουβέντα τώρα τελευταία για το τι προκαλούν αυτές οι καταστάσεις στους όγκους, ειδικά τους κεντρικούς. Άρα λοιπόν, δεν είναι όσο έμπειρος και να είμαι, λίγοι στον κόσμο έχουν δείξει ότι τολμούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Προσωπικά, όταν έχει συμφύσεις, όταν έχει ίνωση από θεραπείες ή ίνωση από τη φύση της νόσου. Έχουμε δει πολλά πλακώδη καρκινόμενα που την πύλη την κάνουν τόσο stiff που λες αν είναι δυνατόν τώρα, τι έχει κάνει εδώ πέρα. Δεν θα επεκτείνω αμέσως, αλλάζω τη μορφή του χειρουργείου για τον καλό του ασθενούς. Γιατί πάντα αυτό κοιτάμε. Έτσι. Το να κάνεις ένα conversion, όπως είπε πολύ καλά και ο Μιχάλης, είναι ιδιαίτερα στρεσογόνο. Και καμιά φορά μπορεί να μην είναι και επιτυχές το να διορθώσει μια μεγάλη αιμορραγία. Θα θυμίζω την checkmate που έχει η ασθενή, ο οποίος πέθανε στο χειρουργείο. Προφανώς από αιμορραγία. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι διαχειρίσιμα και μπορείς να τα κάνεις με προγραμματισμό. Το conversion όμως για κάτι επίγον για την αιμορραγία είναι όντως μια δύσκολη κατάσταση που μπορεί να σου οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν θέλει και σύνεση, δεν είναι μόνο η μέθοδος, δεν είναι ποιος την κάνει, δεν είναι μόνο ο ασθενής, είναι και η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου στην κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι, όπως είπατε πολύ σωστά και με τα αυτοκίνητα, εάν έχω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, δεν θα πάω στο Καστελόριζο να κάνω διακοπές. Γιατί δεν έχει που να το φορτίσω. Δεν έχει. Ούτε σε άλλο νησί πιθανότατα έχει μικρό. Θα πάω με ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Άρα μπορεί εγώ να είμαι λάτρης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή να μπορούν να συνεισφέρουν τέλεια στην παγκόσμια μείωση του διοξιδίου, αλλά δεν είναι χρήσιμο εκεί. Κάπως έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο προσπέλασης. Φυσικά το αποτέλεσμα είναι να γίνει μια σωστή δουλειά, η ρο-0 εκτομή με όλους τους λεμφαδένες κλπ. Αν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό και κλειστά, ας το κάνει και κλειστά. Αλλά εκεί, μέχρι εκεί, δεν εξυμνούμε την τεχνική, εξυμνούμε πάντα το σωστό αποτέλεσμα για τον κατάλληλο άνθρωπο.